να περιοριστούν και να καταπολεμηθούν φαινόμενα που δυσφημούν την παλιά πόλη των Χανίων και δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις στους επισκέπτες αλλά και ζητήματα ασφάλειας, θα επιχειρήσουν τη φετινή τουριστική περίοδο η τουριστική αστυνομία και το πρώτο λιμενικό τμήμα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η αντιμετώπιση της επετείας και της εκμετάλλευσης παιδιών που κάθε καλοκαίρι γιγαντώνεται. Αυτό κατά τον νόμο είναι εργασία και είναι παιδική εργασία και διώκεται κακουργηματικά. Συλλαμβάνεται ο γονέας και παραπέμπεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου για κακουργηματική παράβαση. Σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, ο διοικητής της τουριστικής αστυνομίας Χανίων, αστυνόμος Γιώργος Κορνιζάκης, έκανε γνωστό πως παρατηρούνται ακόμη και μετακινήσεις συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων από τη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό την επετεία. Κλείνουν ξενοδοχεία και διαμένουν σε ξενοδοχείο, δεν διαμένουν στον δρόμο, ούτως ώστε να εκτελέσουν το έργο της επαγγελματικής επετείας. Ταξιδεύουν και μένουν σε ξενοδοχεία, δεν μένουν στον δρόμο. Πρόσφατο παράδειγμα, το αρχικό, συγγνώμη κύριε Λιμενάρχα, με την επίσκεψη του αεροπλανοφόρου, ήρθανε πομάκι από την Ξάνθη. Αγκάθι που θα κληθούν να διαχειριστούν το λιμενικό σε συνεργασία με την αστυνομία θα αποτελούν και φέτος το κυκλοφοριακό, η παράνομη είσοδος και στάθμευση στην παλιά πόλη αλλά και η μη τήρηση του ωραρίου τροφοδοσίας των καταστημάτων. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα όπως μια καλύτερη επίβλεψη και επιτήρηση τόσο στο κομμάτι του ωραρίου τροφοδοσίας συνολικά των καταστημάτων, όσο ο έλεγχος για τις θέσεις στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων που βλέπουμε συνεχώς να καταλαμβάνονται από ανθρώπους που δεν δικαιούνται κανονικά να βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία. Για τη φορτοεκφόρτωση, ας δείξουμε μια ενοχή τουλάχιστον μέχρι τις 10 η ώρα να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα. Βεβαίως και η σεζόν θα είναι πολύ δυνατή και θα υπάρξει πολλοί κόσμος και οπότε όλοι πρέπει να δείξουν μια ενοχή, να εξυπηρετηθούν όλοι. Πολύ σημαντικό το παρεμπόριο που υπάρχει στις γύρω στο λιμάνι. Το θέμα της διέλευσης των οχημάτων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να το λύσουμε. Θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός όταν θα τοποθετηθούν οι μπάρες, οι ανοιγοκλειόμενες. Σε 16 σημεία του Ενετικού Λιμανιού και της Παλιάς Πόλης αναμένεται να τοποθετηθούν βυθιζόμενες μπάρες. Το μέτρο όμως θα εφαρμοστεί από την επόμενη τουριστική περίοδο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα να ξεπεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή χρονιά, καθώς του χρόνου και με τη Δημοτική Αστυνομία και με τις προσθήκες του ελέγχου μέσω από των βυθιζόμενων μπαρών που θα προσθεθούν σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου από την παλιά πόλη, θα δημιουργηθεί, θεωρώ, ένα πάρα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Μια μέση λύση αναζητείται για τους μουσικούς του δρόμου, με σκοπό όσοι δεν παρεμποδίζουν το έργο άλλων επαγγελματιών και δεν προκαλούν ηχορύπανση να παραμείνουν. Εάν καθορίσει θέσεις που προσπάθησε το λιμενικό ταμείο και το έκανε για μία χρονιά, θα πρέπει όλοι όσοι δεν έχουν άδεια να τους κυνηγάμε κάθε μέρα και να τους βάζουμε πρόστιμο. Πρέπει να αποφασίσουμε δηλαδή τι θα κάνουμε. Ναι, μεν υπάρχει ένα κενό νομοθεσίας όσον αφορά τους μουσικούς του δρόμου. Τους θέλουμε, αλλά να είναι οριοθετημένοι και όχι άναρχα ανεπτυγμένοι. Δηλαδή σε κάθε 10 μέτρα να βλέπεις μία μπάντα, στα επόμενα 10 μέτρα να βλέπεις ένα να πετάει φωτιές, στα επόμενα 30 μέτρα να βλέπεις άλλο να κάνει ζογκλερίστικα. Για την διασφάλιση της εικόνας της παλιάς πόλης, την προστασία του μνημείου και τον σεβασμό του χαρακτήρα του Ενετικού Λιμανιού, θα υπάρξει, όπως τονίστηκε, σταθερή και εμφανής παρουσία της τουριστικής αστυνομίας.